Καλησπέρα σα. Επιστρέψαμε από το break. Είμαι ο Βασιλής Μούρκα, managing editor του Fortune Greece και θα μιλήσουμε για ενέργεια και βιομηχανία ή βιώσιμη ενέργεια και βιομηχανία. Βρίσκομαι μαζί λοιπόν με τον Δόκτωρ Κωστή, Δανιλίδη, πρόεδρο και CEO τη Survey Digital Photovoltaics. Καλησπέρα. Τον Γιώργο Κωνσταρέλη, sustainability manager τη Παπαστράτο. Καλησπέρα. Και τον Δόκτωρ Αλέξανδρο Μαγιατόπουλο, CEO τη GeoDev. Κύριε Κωνσταρέλη, ενέργεια και βιομηχανία. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, έχω να πω εγώ, γιατί όταν είμαστε στο μέσο μια ημερίδα, έχουμε ακούσει πολύ ωραίε ιδέε και απόψει και τροφή για σκέψη από αυτά που έχουν υποθεί προηγουμένω. Οπότε η Αναστασία Παρετζόγλου πριν το διάλειμμα μίλησε για αλλαγή κουλτούρα. Και έρχομαι εγώ μαζί με την αλλαγή κουλτούρα να συμπληρώσω υπομονή και επιμονή, ειδικά στο κομμάτι τη βιομηχανία και τη ενέργεια στην Ελλάδα η δική σας επιμονή και υπομονή έφερε μια μεγάλη επένδυση ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ στην Ελλάδα για την πράσινη μετάβαση της ε, Παπαστράτος. Η υπομονή έχει να κάνει με ό,τι γνωρίζουμε όλοι και μεταξύ μα σχετικά και με τα γραφειοκρατικά αλλά και με τι διαδικασίε. Η επιμονή όμω έχει να κάνει και με την PMI, τη μητρική εταιρεία. Πείτε μου δύο λόγια για αυτό και πώ φτάσατε να πάρετε το πράσινο φω για αυτή την επένδυση. Yeah. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σα, με την έννοια ότι ε, ε, εμείς καταρχήν είμαστε ένα affiliate company της Philip Morris International, άρα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα όλες, ε, που, 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 που έχει ένα τέτοιο, μια τέτοια εταιρεία. Ε, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κεφάλαια για την ελληνική εταιρεία με άμεσο ανταγωνισμό, αντίστοιχα εργοστάσια και αντίστοιχες εταιρείες που σε άλλες χώρες. Ε, πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ξεκινήσαμε με αυτό το εγχείρημα, το μόνο που μπορούσα να ακούσω γύρω μου είναι ότι το έχουμε προσπαθήσει, δεν γίνεται, τα κεφάλαια παν αλλού, πάνε σε άλλες αγορές, σε άλλα εργοστάσια κτλ. Ε, και ήταν αληθές αυτό, ε, με τη διαφορά ότι προσωπικά εγώ πίστευα ότι πάντα έχει να κάνει και λίγο με τον κατάλληλο χρόνο. Τάιμινγκ, mm -hmm. έτσι. Έχει να κάνει με τον κατάλληλο χρόνο και πάντα έχει να κάνει και με τον τρόπο που έρχεσαι και φέρνεις ε, μια τέτοια πρόταση στο, στο τραπέζι. Ε, ε, έτσι, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2022 αμέσως και ίσως βοήθησε αυτό υπό μια έννοια τον πόλεμο στην Ουκρανία ξεκινήσαμε και πήραμε μια πρώτη έγκριση ότι παιδιά και okay, αρχίστε να το κοιτάζετε ε, σε αυτό το εγχείρημα καταρχήν είχαμε την τύχη να έχουμε ταλέντο δηλαδή είχαμε μηχανικούς μέσα στην εταιρεία οι οποίοι μπορούσαν να, να υποστηρίξουν όλο αυτό το εγχείρημα. Και λίγο αργότερα είχαμε και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το, τη Σχολή Μηχανόλογων Μηχανικών, η οποία ήρθε να μας βοηθήσει με, στη, στην οικονομοτεχνική μελέτη. Με αποτέλεσμα πριν από ένα χρόνο, γιατί τόσο πήρε, δεν είναι λίγος ο χρόνος, πριν από ένα χρόνο να εγκριθεί μια επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για το εργοστάσιο μας στον, στον Ασπρόπυργο, ε, μια συνέχεια επενδύσεων και έχει και αυτό τη σημασία του, ε, της άξονα των 700 εκατομμυρίων ευρώ που είχε γίνει στο εργοστάσιο για παραγωγικούς λόγους και μια συνέχεια επενδύσεων περίπου, επενδύσεων περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια για να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, να συμμαζέψουμε λίγο το εργοστάσιο ενεργειακά. Mm -hmm. Συμμαζεύτηκε? Συμμαζεύτηκε και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μας, κατά τη γνώμη μου, βοήθησε να κερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Ε, στην ενιαία έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης που ε, δημοσιεύσαμε το 2023 για το 2022 δεσμευόμασταν για 30% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2025. Αυτό το πετύχαμε ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους. Mm -hmm. Ε, χάρη σε αυτά τα έργα και χάρη και λίγο στην αλλαγή της κουλτούρας μέσα στο εργοστάσιο. Είπε νομίζω πριν ο κύριος Υπουργό ότι υπολογίζουν ότι το 45% της βελτίωσης θα έχει να κάνει με την διαχείριση της ενέργειας, με την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας mm -hmm. μέσα στα νοικοκυριά, μέσα στις βιομηχανίες και το καθεξής. Εμείς είμαστε αρκετά περήφανοι να πω ότι αυτό το καταφέραμε ήδη ε, και όπως είπα, να είναι και το εφαλτήριο για να μπορέσουν να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στο εργοστάσιο, πλέον με πιο ε, τεχνικά έργα, με πιο δύσκολα πράγματα και με πιο μεγάλα πράγματα. Αυτά όλα είναι δράσεις οι οποίε απαιτούν δεδομένα και διαχείριση δεδομένων. Ειδικά μιλήσατε και για την έκθεση βιωσιμότητα. Και επειδή τα ESG δεν είναι γκίμικ, δεν είναι μόδα πλέον, χρειάζονται μια διαχείριση και μια οργάνωση. Και εδώ έρχεται κύριε Μαγιατόπουλε η τεχνολογία η οποία απαντά και δίνει τη λύση όσον αφορά στο πώ εσύ θα βάλει σε τάξη τι δράσει ESG, πώ θα βάλει σε τάξη το σύστημα διαχείριση ενέργεια, ούτω ώστε να έχει και εξοικονόμηση πριν καν μπει και στη διαδικασία του να χτίσει ένα καινούριο εργοστάσιο με καινούρια εγκατάσταση. Σωστά. Ναι, ε, πολύ σωστά. Ε, να πω ότι εμεί σαν εταιρεία διακρίνουμε τι όλε μα τι ενέργειε σε δύο φάσει. Η πρώτη είναι η φάση καθαρά του Ξέρω που είμαι, ε, ξέρω ε, το προφίλ της εταιρεία μου, το ενεργειακό προφίλ, mm. το έχω αναλύσει ε, και σε δεύτερη φάση, σε ένα παραπάνω επίπεδο, ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις για να βάλουμε σε τάξη την εν διαχείριση του ESG, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο ενέργεια, έχει και το S, έχει και το G ε, και προφανώς όταν λέμε διαχείριση του ESG δεν μιλάμε μόνο για ηλεκτρική ενέργεια, μιλάμε για όλο το αποτύπωμα ενός mm. οργανισμού, ε, άρα, τι σημαίνει αυτό. Αμέσως σημαίνει τεράστιο όγκο δεδομένων, ιδίως ε, ε, για να υπολογίσεις όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές που έχει σαν εταιρεία, αλλά και τι είναι, ε, η, ποιο είναι το έμεσο, το έμεσο αποτύπωμα που έρχεται από την ενγέννη δράση σου και την ενγέννη ζήτηση για άλλα προϊόντα, για, το, για την τροφοδοσία κτλ. Όλο αυτός ο όγκος δεδομένων Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις μεγάλε εταιρείε. Οι μεγάλε εταιρείε α πούμε ότι έχουν και τα κονδύλια να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, αυτέ τι προκλήσει. Αλλά όταν από του χρόνου, <coughs> από το 2025, στο παιχνίδι τη αναφορά κατά ESG θα μπουν και οι μεσαίε εταιρείε, μιλάμε για δεκάδε χιλιάδε εταιρείε, που πρέπει να επενδύσουν σε ανθρωπόρε και κυρίως στο να έχουν αξιόπιστα δεδομένα και δίκτες να αναφέρουν, ε, εκεί πραγματικά, αν δεν έρθει η τεχνολογία να βοηθήσει ε, και πώς να βοηθήσει, θα σας πω κάποια παραδείγματα από αυτά που ακούμε από τους πελάτες μας. Ε, το πιο χαρακτηριστικό είναι από ένα πολύ μεγάλο όμιλο, ε, που δεν το περιμέναμε, να μας πει ότι ζούμε ακόμα στην εποχή του εξελοβασίλειου. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση. Ε, ε, και Ω συνέπεια αυτού είχε μία σειρά από προκλήσει. Ε, το consolidation δεδομένων από όλε τι εταιρείε του ομίλου, την κοινή αναφορά ή τη μετατροπή του συστήματο αναφορά σε σχέση με το τι απαιτεί η, η, η κατά καιρού νομοθεσία, ε, η αξιολόγηση των δεδομένων που εισέρχονται, έτσι ώστε να μην βγουν λάθο αναφορέ, η πρόβλεψη που χρειάζεται να κάνει κάποιο στου δείκτε στους στου στόχου που βάζει. Όλα αυτά, μόνο αν κάποιος καταλάβει τι σημαίνει σε όγκο επεξεργασίας δεδομένων, καταλαβαίνει ότι πλέον είναι αδύνατον να τα χειριστεί ο άνθρωπος. Άρα έρχεται εδώ η τεχνολογία με την αυτοματοποίηση στη συλλογή των δεδομένων, με την αυτοματοποίηση του υπολογισμού των δικτών απόδοσης του ESG, με την προβλεπτική, με την ικανότητα να προβλέπει και να δείχνει πόσο μακριά θα είσαι ε, στους στόχους. Με την ικανότητα να σου παράγει τα report που ως εταιρεία είσαι, τις αναφορές είσαι υποχρεωμένη πλέον να υποβάλεις ετησίως, ε, να βοηθήσει και να λύσει τα χέρια και να, κάνει, να εξορθολογήσει τη διαδικασία του ESG και να την κάνει ε, ικανή να εφαρμοστεί ακόμα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm -hmm. Κύριε Δανιλίδη, η Παπαστράτος έχει την ευλογία, να το πω έτσι, της... Ε, Επένδυση ιδίων κεφαλαίων, βέβαια μέσα από τη διαδικασία που πέρασε από τι διεθνείς διαπραγματεύσει. Αλλά, όπω είπε και ο κύριο Μανιτόπουλο, υπάρχει και η μεσαία ε, βιομηχανία και η μεσαία επιχειρηματικότητα η οποία χρειάζεται κεφάλαια. Ω από του πλέον ειδικού όσον αφορά το κομμάτι τη ε, κατασκευή και τη διαχείριση ε, φωτοβολταϊκών, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά κινείται, υπάρχει χρηματοδότηση, εμπλέκεται ο τραπεζικό τομέα για να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το μεγάλο κόστο που ακούσαμε προηγουμένω, που περιέγραψε και από την αρχή ο κύριο Κελακάκη, όσον αφορά του ότι η πράσινη μετάβαση κοστίζει. Καταρχά, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι σε αυτό το ακροατήριο. Ε, οι προαλήσει μου δώσανε μια πολύ ωραία πάσα. Αναφέρθηκαν ε, κάποιοι όροι χρηματοδότηση που οι μεγάλε εταιρείε τι συζητάνε εστερικά και λένε: Μα καλά, εμεί, για παράδειγμα, φτιάχνουμε τσιγάρα. Πρέπει να ξέρουμε και από ενεργειακά. Όπω και ο όρο του ESG που ακούστηκε. Είναι δύο έννοιε, οι οποίε εμεί στην δική μου εταιρεία τι σκεφτήκαμε εδώ και περίπου δύο χρόνια. <Κι> και σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ και εξηγώ. Τα φωτοβολταϊκά περάσανε την τελευταία 20η μια πολύ μεγάλη περίοδο που πλέον οριμάσανε. Εκεί είμαστε πλέον σε μια χρονική συγκυρία όπου. Είναι πλέον πάρα πολύ φθηνά, είναι proven, είναι δοκιμασμένα και είναι και αποφασισμένα να γίνουν γιατί είναι σίγουρα φθηνότερη... <coughs> η φθηνότερη γη... πηγή ηλεκτρική ενέργεια για την κοινωνία. Ε, Όμω, ε, είμαστε επίση σε μια συγκυρία που ενώ τα, η αγορά πλέον θέλει αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν και μιλάμε για τη μεσαία τάξη που σα αναφερθήκατε πριν τον, ε, ε, αυτών των έργων, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ας πούμε, πάγωμα τη αγορά αυτή. Ε, ένα επενδυτή για να κάνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο κατάφερε και το ρίμασε μέσα από την αδειοδοτική διαδικασία του τα τελευταία χρόνια σήμερα, για να το ε, χτίσει, χρειάζεται να πάρει μια χρηματοδότηση από μια τράπεζα. Για να δώσει μια χρηματοδότηση με μια τράπεζα, πρέπει να υπάρχει ένα PPA, δηλαδή μια διμερή σύμβαση ρεύματο μεταξύ του επενδυτή και μια βιομηχανία καλέωρη Παπαστράτος. Όπου ουσιαστικά το ρεύμα αυτό αγοράζεται μια προσυμφωνημένη τιμή. Αυτό δεν συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και δεν συμβαίνει, διότι η αγορά περιμένει <coughs> και δικαίω να δει τελικά αυτό το κόστο τη χονδρομπορική πού θα, θα πάει. Mm -hmm. Αυτό όμω το πάγωμα τη αγορά είναι επίση και μια, ένα πρόβλημα, γιατί αυτή η επιβράδυνση στην εξέλιξη των, των επενδύσεων αφήνει, βγάζει από τη σκακέρα αυτή τη μεσαία τάξη που χρειάζεται η αγορά να έχει. Εμεί λοιπόν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε αφήνει, ενδεχομένω με κάποιε ε, πάντων, προτροπέ από το εξωτερικό και συγκεκριμένα η Ισπανία. Τι έχει κάνει, η Ισπανία έχει πείσει δηλαδή, η κυβέρνηση τη Ισπανία στι τράπεζέ του να χρηματοδοτούν έργα φωτοβολταϊκά χωρί να έχουν κάποιο PPA. Αυτό το μοντέλο που σήμερα δουλεύει κατά κόρο στην Ισπανία ακριβώ για να μην υπάρχει επιβράδυση στην αγορά είναι κάτι τώρα που η ελληνική αγορά τώρα το κοιτάει. Οι ελληνικέ τραπέζε τώρα αρχίζουν να συζητάνε για αυτή την προοπτική. Και αν αυτό καταφέρουμε να το πετύχουμε σαν κλάδο και εγώ μπορώ να χτίσω το φωτοβολταϊκό μου με αυτή τη χρηματοδότηση, τι καταφέρνουμε. Καταφέρουμε να χτίσουμε έργα τώρα, δηλαδή μέσα στο διάστημα τη επόμενη διετία, να χτίσουμε ένα αρκετά σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων, τα οποία αφού πια αυτά ηλεκτριστούν με τη σειρά μου να μπορώ να πάω στη Απαστράτου και σε κάθε τέτοια εταιρεία αφού του Βεληνικού και να κάνω ένα πιο short PPA Όχι δεκαετέ, δεκαπέντε που είναι πολύ μακρικά βέβαιο, διαιτέ, τριετέ, κάτι το οποίο δεν κουράζει την, ε, την πλευρά του off-taker και σίγουρα βοηθάει την πλευρά του επενδυτή, με δηλαδή, με την τράπεζά μου, για να μπορεί να αναβιώσουμε αυτό το επιχειρηματικό πλάνο. Τα ακούν οι τράπεζε αυτό, Θέλω να πιστεύω ότι τώρα ξεκινάνε να το, <συσκέντλοι> να το ακούνε. Το ακούνε, ε, το συζητάνε και είμαστε αυτή τη στιγμή υποδιαπραγματέ με τι συστημικέ τράπεζε για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Κωνσταντέλη, <συσκέντλοι> <συσκένλοι> 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 <συσκέν Είχαμε μια κουβέντα πριν ανέβουμε εδώ στο πανέλ, ε, όσον αφορά τον και τη θέση σα αλλά και το τμήμα το οποίο διαχειρίζεται το ενεργειακό και τη διαχείριση τη ενέργεια, την εξασφάλιση τη ενέργεια σε μια βιομηχανία. Ε, χαρακτηριστικά μου είπατε ότι παλιότερα ήταν. Πώ το θέσατε με το Excel, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εξαλοβασίλειο. Εξαλοβασίλειο. Ε. Ε, λίγο λογιστικά τα πράγματα. Έτσι βγάζαμε μία λίστα με τιμέ, κάναμε κάποιους, κάποια άσκηση, να το πω έτσι, εγώ πολύ χοντρικά, ε, ε, ούτω ώστε να ξέρουμε πόσο ταξίζει, πόσο θα είναι το κόστο για ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια, ίσω, ή τουλάχιστον κάποιου μήνε. Και καθαρίζαμε. Όμω στην πορεία βγήκανε η εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και ένα υπαρξιακό, να το πω έτσι εγώ, ζήτημα, το οποίο καλείστε πλέον να το βάλετε στον πυρήνα των ε, σενάριων που βγάζετε, στον πυρήνα της διαχείρισης κρίσεων. Ε, πώς εσείς το διαχειρίζεστε αυτό και πώς αντιδράσατε μπροστά στην μεγάλη πρόκληση η οποία προέκυψε να. από την ε, Ουκρανία και μετά. Να σου πω, ε, καταρχήν ε, με βρίσκεται πολύ σύμφωνο, ότι εκεί, εκεί ακριβώς βρισκόμαστε και αυτό το είναι κακό, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο για τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε αυτά μέσα στις εταιρείε, αλλά και για τον τρόπο που τα βλέπουμε. Ε, σας είπα πριν ότι εμείς προχωράμε σε μια επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό από μόνο του ίσως. Αν όμως σας πω ότι με αυτή την επένδυση εμείς ουσιαστικά θα είναι σαν να αφαιρέσουμε αντίστοιχα 5.000 συμβατικά αυτοκίνητα από τους δρόμους Αθήνας, Θυμίζω ότι πριν το διάλειμμά μα, είπαμε ότι τα ταξινομήσει ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι 7.000 το χρόνο. <coughs> Τότε ακούγεται λίγο διαφορετικά, ε, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ε, και εγώ μηχανικό είμαι τα πράγματα τα βλέπω πολλέ φορέ με νούμερα, αλλά το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είναι να ανοίξει λίγο περισσότερο. Εμεί, πριν από δύο χρόνια. Και Είπα ότι έχει τη σχέση του μάλλον αυτό. Ε, βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την πρόκληση του να κάνουμε ή να μην κάνουμε μια επένδυση. Το γεγονό ότι τότε υπήρχε ο πόλεμο στην Ουκρανία, το γεγονό ότι η μαμά εταιρεία είχε επενδύσει ένα τεράστιο ποσό και βρισκόταν μπροστά στο ενδεχόμενο να έχει επενδεδημένα 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά πρακτικά να μην είχε εργοστάσιο να παράξει, είναι ένα ρίσκο πολλαπλάσιο των 10 εκατομμύριων ευρώ μια τέτοια επένδυση. Συν τη άλλη, ε, είναι. Λέμε καμιά φορά ότι είναι the right thing to do, το να δουλέψει για το decarbonization. Ε, η κοινωνία το, νομίζω το, είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό. Το ζητάει πολύ πιο επιτακτικά ε, από όλου εμά. Εμεί, ξέρετε, κάνουμε μια έρευνα μια φορά το χρόνο σε όλου μα του σε σχέση με τη βιωσιμότητα και άλλα πράγματα, όχι μόνο τα ενεργειακά. Είναι εντυπωσιακό το πόσο πιο πολύ θα δούμε στις ανοιχτές ερωτήσεις που κάνουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και με το περιβάλλον γενικότερα. είναι αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία, το βλέπουμε και πρέπει αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο να τα βάλουμε στον συνυπολογισμό των αποφάσεων και τελικά των επενδύσεων που πάμε να πάρουμε. Ε, είναι αυτό, θα λέγατε, δηλαδή ότι κάποιο ο οποίο τον βλέπουν να μην κάνει τίποτα, τον ε, στείλουν στον τοίχο και τον βαράνε, αλλά κάποιον σαν εσά που βλέπει ότι κάνει πράγματα, ζητούν από αυτόν περισσότερα, ζητούν από αυτόν να δώσει κάτι παραπάνω. Άλλωστε, είναι και ένα από τα κριτήρια που ο σεισμό των Μάρκ Κόμπανι που κλείνουμε και 10 χρόνια φέτο, που ο στρατό, είναι mm -hmm. πολύ ψηλά πάντα. Δεν το ξέρω. Θέλουμε να είμαστε ψηλά πάντα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό το οποίο απαιτεί η κοινωνία και εμεί έχουμε χρέο να το εξυπηρετήσουμε. Mm -hmm. Ε, κύριε Μανιωτόπουλε, όπως είπε ο κ. Κωνσταντέλης, ε, για τον παράγοντα διαχείριση κρίσεων, ε, ήρθε να συμπληρώσει εσά όπου μιλήσαμε για την τεχνολογία. Οπότε, πώς έχετε εσείς τώρα και στην πράξη, με ποια εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, βοηθάτε ούτω ώστε να διαχειριστεί ακόμη και μια ενεργειακή κρίση, ακόμη και μια ενεργειακή κρίση που προκύπτει από μια γεωπολιτική κρίση. Ε, κοιτάξτε, η, η τεχνολογία γενικότερα και εμεί ειδικότερα, ε, μπορεί αυτή τη στιγμή με, τον, με την ικανότητα που έχει να επεξεργάζεται το τι συμβαίνει στον χώρο μας και κυρίως στον ε, ηλεκτρονικό χώρο να μπορεί να προλαμβάνει πολλά πράγματα και αν όχι να προλαμβάνει να προειδοποιεί ώστε να παίρνονται οι κατάλληλε αποφάσει. Είναι σαν αυτό που ο κύριος Μανιέτη, συγγνώμη που σα διακόπτω, για την πρόληψη, δηλαδή πρώτα την εξοικονόμηση α, και μετά να μιλήσουμε και για την δημιουργία ενό. Και, και, και εκεί θα πήγαινα κιόλα ότι ε, ε, εμείς εμεί προσπαθούμε να αρχίσουμε από τα πολύ βασικά, από το Α και στην εταιρεία, όπω ακόμα κάνουμε και στο σπίτι μα. Δηλαδή, αν ρωτήσω σήμερα πόσοι νομίζουν ότι στο σπίτι του δεν μπορούν να εξοικονομήσουν 10% από χωρίς να κάνουν χωρίς να κάνουν καμία παρέμβαση. Εγώ πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι 10%, 15% μπορούμε να το εξοικονομήσουμε. Πώ, αρκεί να ξέρουμε. Αρκεί να ξέρουμε. Αν ξε... Και ακόμα περισσότερο, αρκεί να έρθει το σύστημα, γιατί δεν αρκεί να ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε και μετά και τι να κάνουμε. Αρκεί να έρθει το σύστημα να σου πει και τι να κάνει. Ε, άρα, τα βασικά είναι ότι α αρχίσουμε εξοικονομώντα από την υπάρχουσα υποδομή. Έτσι κι και η αρχή για να προβεί σε μια ε, επένδυση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σου λέει ότι πρώτα εξοικονομείς, πρώτα χαμηλώνεις το baseline και μετά κάνεις ό,τι δράση θέλεις. Αυτή είναι η αρχή καλής λειτουργίας. Η τεχνολογία όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων έρχεται επίσης να παίξει και ένα ρόλο αστυνόμου. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν μηχανές βασισμένε βασισμένες και στο AI, οι οποίες παρακολουθούν εκατομμύρια άρθρα, εκατομμύρια νέα στο διαδίκτυο. Όταν του δώσει τη σωστή κατεύθυνση γύρω από την ενέργεια, γύρω από, τα, από τους κινδύνους ανατίμησης είτε των ορεικτών καυσίμων είτε άλλου είδους πηγών ενέργειας, αρχίζουν και παράγουν αποφάσεις. Αρχίζουν και, και, υπάρχουν οι εταιρείες που πλέον εμπιστεύονται τις αποφάσεις από τις μηχανές, έστω, έστω και σε έναν αλφα βαθμό, για να συνεχίσουν από εκεί και πέρα, όπως γίνεται σήμερα και με το chat GPT κτλ. Δεν το εμπιστευόμαστε απόλυτα, σε φτάνει μέχρι σε έναν βαθμό και από εκεί και πέρα συνεχίζεις. Ε, στο χώρο τώρα μια εταιρεία, α πάμε λίγο πιο να κατευόμαστε down to the earth, ας πούμε, στο χώρο μια εταιρεία, η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να σου πει αν θα πετύχει του στόχου σου ή να σε προειδοποιήσει αν αε, ξεφεύγεις πάρα πολύ. Αν αε, υπάρχουν κίνδυνοι που να μην πιάσει του στόχου σου, δηλαδή τα targets που βάζει σε σχέση με τα KPIs, αε, να μπορέσει να επίση να ορίσει έναν αριθμό από δράσει και να τι επιβλέψει και τι δράσεις, Άρα να σε ξαναεπαναφέρει στον δρόμο το σωστό, εάν οι δράσει δεν επιτυχάνονται. Ε, να σου καθορίσει με ένα είδο αυτό που λέμε data validation, εάν τα δεδομένα εισόδου που παίρνει έχει πιθανότητα να μην είναι ακριβέ, άρα θα φτάσει σε λάθο συμπεράσματα. Άρα, να, να κάνει τα λεγόμενα anomaly detection, που πάλι στηρίζονται στην ιστορικότητα, όχι μόνο τη δικιά σου, αλλά και ομοειδών εταιρεών, όλα αυτά πλέον με την, με την ποσότητα πληροφορίας που υπάρχει εκεί έξω, στη δικιά μας εταιρεία, αλλά και mm -hmm. ε, στο, στον κόσμο γενικότερα, ε, τα παίρνει η τεχνολογία, τα αναλύει και συμμετέχει, γίνεται συμμέτοχος στην προσπάθεια που κάνεις αρκετά νωρίς να επισημάνεις κινδύνους και να τους αντιμετωπίσεις. Mm -hmm. ε, Κλείνοντα με εσάς, κύριε Είπαμε πριν ότι στην ερώτηση που σα έκανα όσον αφορά το αν οι τράπεζε είναι διατεθειμένε να ακούσουν αυτό που λέγατε, μου είπε το ακούν. Έχουμε λοιπόν ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτό που είπε ο κ. Μαγνητόπουλο, ότι έχουμε και την τεχνολογία στα χέρια μα. Και πάω και στο τρίτο δεδομένο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, Πώ μπορεί να προχωρήσει τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, αύριο, μία μεσαία επιχείρηση στη διαδικασία να μπει στο κομμάτι τη παραγωγή ΑΠΕ, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια, μέσω των φωτοβολταϊκών. Όχι μόνο, αλλά τα φωτοβολταϊκά είναι και η δική σα εξειδίκευση. και ποιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτω ώστε να δοθεί δυνατότητα σε αυτέ τι επιχειρήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιου είδου εγκαταστάσει, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα του ανήκουν, δεν θα το χτίσουν οι ίδιε. Ναι. Ε, Καταρχά, από το πρωί που ακούγαμε όλε αυτέ τι πολύ ενδιαφέρουσε τοποθετήσει, όλοι συμφωνούν στο ότι το κομμάτι τη αυτοπαραγωγή είναι το πρώτο. Δηλαδή, mm -hmm. από το να ξεκινάμε να σχεδιάζουμε ενέργεια γενικότερα σε ένα ευρύτερο δίκτυο, πρέπει προφανώ να έχουμε μια εξοικονόμηση in-house, όπω λέτε σωστά, και προφανώ να παράγουμε και εμεί τοπικά εκεί που είμαστε την ενέργειά μα εφόσον μπορούμε. Το κομμάτι λοιπόν τη αυτοπαραγωγή είναι μια, αν θέλετε, ευκαιρία σήμερα για μια επιχείρηση η οποία μπορεί να την Δηλαδή, μέσα από τα προγράμματα που τρέχουν σήμερα του net metering, του πλέον net billing, γιατί και αυτό, αυτό καταργείται σιγά σιγά, και του zero feed in, μπορεί μια βιομηχανία, καλή ώρα δικιά σα, να εξοικονομεί ρεύμα με το ουσιαστικά παράγει ρεύμα και να το καταναλώνει επί τόπου. Εμεί λοιπόν τι κάνουμε, είδαμε αυτή την τάση και αυτή την ανάγκη και ουσιαστικά μελετήσαμε τα δεδομένα που συμπατήκε εσεί και είδαμε ότι για, για κάποιου καταναλωτέ που το προφίλ του είναι τέτοιο που πληρεί αυτή την προπόθεση, δηλαδή ο ταυτοχρονισμό ενό συστήματο από πάνω είναι τέτοιο που ουσιαστικά όλη η ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται, ε, θα μπορούσε ενδεχομένω λοιπόν αυτό ο, ο καταναλωτή, αυτή η βιομηχανία, να μην γίνει ενεργειακό expert. Για παράδειγμα, εσεί είσαστε ας πούμε, στο κλάδο τη εμπορία του καπνού. Δεν είσαστε στον κλάδο τη ενέργεια, δεν χρειάζεται να είστε. Η εταιρεία μου λοιπόν τι, μπορεί, τι κάνει για τέτοιε περιπτώσει. Ουσιαστικά έχουμε χτίσει το, ένα μοντέλο ESCO, δηλαδή Energy Service Company, όπω αυτό το μοντέλο δουλεύει Πολύ σε κράτη του εξωτερικού και κυρίω στη Μέση Ανατολή, την τελευταία δεκαετία, όπου ένα ε, επενδυτή ε, βιομηχανικο-, ε, ενεργειακό έξπερτ ε, μπορεί να αναλάβει, αφού μελετήσει τι ανάγκε τη επιχείρηση, να αδειοδοτήσει και να κατασκευάσει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο η παραγωγή αυτού του, του ρεύματο που παρέχει αυτό το σύστημα να αυτοκαταναλώνεται τόσο από τη βιομηχανία. Η βιομηχανία δεν πληρώνει τίποτα, καθόλου μηδενικό κάπεξ. Και ουσιαστικά μέσα από την εξοικονόμηση που κάνετε, αποπληρώνετε αυτό το σύστημα μέσα σε μια δεκαετία ενδεχομένω. Και μετά τη δεκαετία το, το σύστημα αυτό μεταφέρεται σε εσά, η κυριότητά του, να το αξιοποιήσετε για τα επόμενα 15 χρόνια ζωή που έχει. Ε, αυτό είναι το μοντέλο ESCO Το οποίο εμεί το έχουμε εφαρμόσει σαν εταιρεία στην ελληνική αγορά για μεγάλου καταναλωτέ. Έχουμε ήδη κάνει κάποιε συμφωνίε με πολύ μεγάλε ομίλου στον χώρο. Ε, βέβαια, αυτό προποθέτει ότι και οι δύο πλευρέ είναι απολύτω bankable. Δηλαδή το κριτήριο επιτυχία για μια τέτοια προσπάθεια είναι ότι και ο επενδυτή, ενεργειακό παίκτη και η βιομηχανία off-taker είναι πολύ βιώσιμε επιχειρήσει και οι δύο. Θα είναι εδώ την επόμενη δεκαετία για να μπορούν να τιμήσουν αυτή τη σύμβαση. Και προφανώ τα κριτήρια ESG που αναφερθήκαν και πριν είναι βασική προπόθεση για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο. Η ESG όχι μόνο για τη βιομηχανία που θα χρησιμοποιεί ρεύμα πράσινο, αλλά ακόμα και για τον κατασκευαστή του έργου, ο οποίο χτίζει το έργο, με όσο το δυνατόν με λιγότερο αποτύπωμα μπορεί να κάνει. Όπω είναι για παράδειγμα τα κτίρια LEED, τα οποία ξέρουμε όλοι και είναι πλέον πολύ δεδομένα σαν επενδύσει, έτσι πλέον και τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι και αυτά, α πούμε, LEED. Δηλαδή, η κατασκευή του πρέπει και αυτά να έχουν μικρό αποτύπωμα. Uh -huh. Παράδειγμα, η ανακύκλωση των υλικών τη κατασκευή, βασική προπόθεση του ESG, το οποίο στην ελληνική αγορά ακόμα οι, οι κατασκευαστικέ εταιρείε δεν το ακολουθούν. Δεν είναι υποχρεωμένε να το ακολουθήσουν. Έτσι. Εμεί όμω το ακολουθούμε αυτό. Εδώ και δύο χρόνια τώρα που είμαστε πλέον ένα μεσαίο και προ μεγάλο κατασκευαστή, υλοποιούμε τα φωτοβολταϊκά μα πάρκα πάντα με τα ESG μα, έτσι ώστε να έχουμε όσο το μικρότερο αποτύπωμα ακόμα και στη φάση τη κατασκευή του. Πόσο μάλλον στη φάση τη λειτουργία και συντήρηση μετά. Ε, αυτό λοιπόν το τελευταίο μοντέλο του ΕΣΚΟ που σα ανέφερα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένω θα μπορείτε να το εξετάσετε κι εσεί, όπω και κάθε άλλη μεγάλη βιομηχανία η οποία ε, θα ήθελε να κάνει μια άμεση εξοικονόμηση, γιατί αυτά τα συστήματα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην αδειοδότησή του. Μένουν πάνω-πάνω από το σωρό και δεν περιμένει μήνε ή χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Μάλιστα, η νομοθεσία είναι αρκετά flexible όσον αφορά τι στέγε, γιατί πλέον δεν χρειάζεσαι στι στέγε ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση και ούτε ραέ να σου αδειοδοτήσει κάτι. Δηλαδή, είναι γρήγορο, γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, μιλάμε για συστήματα τα μπορούν να ελεκτριστούν σε ένα χρόνο, ένα μισή, δηλαδή πολύ γρήγορα, και να έχετε τα ωφέλη του, αν θέλετε, πολύ φθηνού ρεύματο, όχι μετά από πέντε χρόνια που ουσιαστικά θα έχουν χτιστεί τα πολλά φωτοβολταϊκά που είπε και ο Υπουργό πριν νωρίτερα, ε, αλλά σε ένα πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωραία, να μα δώσετε πολύ τροφή για σκέψη, και οι τρει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.